Προέδρε. Αγαπητέ Πρόεδρε του Συνεδρίου. Αγαπητέ Πρόεδρε του Συνεδρίου. Κυρίες και φίλοι, βλέπω ανάμεσά σας. Βλέπω ανάμεσά σας, έτσι, δηλαδή δεν το βλέπω, αλλά κάπου εδώ γύρω είναι. Τον υποψήφιο έπαρχο και επί πολλά χρόνια συνεργάτη και φίλο του Κοχούς του Κουρασέλη. Γεια σου, Ρεξάρα. Και είμαστε στην περιοχή σου, όπως το πήρε, θα έλεγα να κάνεις ένα χαιρετισμό εσύ, τι να πάμε, αν είναι δυνατό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα πριν έρθω εδώ βρέθηκα. Σε μια συνάντηση που έγινε στο Γάβριο με θέμα τα λιμάνια του νησιού μας. Το Γάβριο και του χώρα της Κορφής. Ξεκινάω λίγο ανάποδα για να σας πω πόσο άγχος είναι αυτό που κάνουν όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι που κατεβαίνουν και εκδίδονται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, άκουσα με υποπονή τον υπουργό που μιλούσε εκεί, τον υπουργό, τον κύριο Σαντορινιό, και αφού έκανε όλες τις διαπιστώσεις, στο τέλος κατέληξε και είπε ότι περιμένουμε από το Δήμο να κάνει μελέτη για το ένα θέμα, περιμένουμε το Δήμο να κάνει μελέτη για το άλλο θέμα. Γενικά ανέφερε 4-5 μελέτες. Και φεύγοντας από εκεί στον δρόμο λέω, εντάξει, να κάνει μελέτες. Ποιος θα κάνει τις μελέτες? Που ο Δήμος Άνδρου, επειδή τον έζησα από μέσα, να ξέρετε, δεν ξέρω αν είναι και κάποιοι πάλι εδώ από το Δήμο, έχει 60 μόνιμους υπαλλήλους. Ξέρετε πόσο έχει μια μεγάλη επιχείρηση στην Άνδρο, Περάκης, π.χ. 50 υπαλλήλους. Προσπαθεί λοιπόν αυτή η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμος Άνδρου, με 60 υπαλλήλους, στο μεγαλύτερο νησί του Κυκλάδου, με 60 υπαλλήλους σε όλα τα τμήματα, καθαριότητα, διοικητή που συμπολογούν και τα λοιπά, να φέρει εις πέρας όλα αυτά που ζητάει η εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί εδώ δεν είναι για να κάνει πολύ, η εκάστοτε κυβέρνηση, για να γίνουν μελέτες και να χρηματοδοτήσουν τους Δήμους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, με τίποτα να το ξέρετε. Όποιος και να υποσχεθεί, ό,τι και να υποσχεθεί, ο Θεός ο ίδιος να κατεβεί και να βάλει υποψηφιότητα και να είναι ο δήμαρχος του νησιού αυτού, με αυτό το υποστελεχωμένο Δήμο, δυστυχώς, λίγα πράγματα θα γίνουν. Και έρχομαι τώρα να πω, καταρχήν δεν ξέρω το ψηφοδέλτιο του Λευτέρη, ξέρω μόνο τον Βασίλη που είναι και συνεργάτης του γραφείου επαγγελματικά και τον Σταύρο. Από εδώ δεν ξέρω άλλους, τώρα θα σας ακούσω σήμερα. Θέλω να σας πω για τον Λευτέρη ότι συνεργαστήκαμε 3,5 χρόνια στο Δήμο. Ο Λευτέρης είναι ο πιο παλιός αυτοδιοικητικός που έχει αυτή τη στιγμή πάνω το νησί μας, που σημαίνει ότι σίγουρα σε όλη αυτή τη διάρκεια έχει κάνει πολλά καλά, μπορεί να έχει κάνει και 2-3 λάθη, γιατί όσοι δουλεύουμε κάνουμε λάθη, θα το ξέρουμε όλοι. Θέλω να σας πω ότι εγώ θα τον ονόμαζα έναν εραστή της πολιτικής, της αυτοδιοίκησης μάλλον για να είμαι πιο σωστός, διότι ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί ήμουν αντιδήμαρχος οικονομικών, ότι δεν έπαιρνε μισθό αυτά τα χρόνια σαν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν έπαιρνε μισθό και τα προηγούμενα τελευταία χρόνια που ήταν αντιδήμαρχος στη χώρα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι εραστές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό που θέλω να ευχηθώ είναι όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι, γιατί όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι στο νου τους έχουν να κάνουν καλό για το νησί. Δεν είναι αντίπαλοι, δεν είναι διαφορετικά τα στρατόπεδα, απλά ο κάθε δήμαρχος και ο συνδυασμός του έχουν μια διαφορετική φιλοσοφία στον δρόμο του νησιού, του νησιού. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία, όπως ευχηθώ σε όλους τους δημάρχους, και εγώ, αν με αξιώσει ο Θεός και είμαι εκλεγώ και είμαι στη θέση του επάρχου, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα συνεργαστώ με όποιον δήμαρχο
και ότι τελικά αυτό το νησί θα πρέπει να, να υπάρχει μία σύμπνοια και η περιφέρεια με το Δήμο να βαδίσουν μαζί, παράλληλα, σαν δύο γραμμές τρένου και το τρένο να είναι άνθος. Αυτό ήθελα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τα καλά του λόγια, του έχουμε καλή επιτυχία. Μακάρι την επόμενη μέρα να είναι ο έπαρχος του νησιού. Συμπατριώτες και συμπατριώτες, η απόφασή μας όλων εμάς που θα ακούσαμε και σε λίγο να συμμετάσχουμε στις ερχόμενες δημοτικές εκλογές είναι μια εντελώς συνειδητή απόφαση. Όσον αφορά εμένα, προέκυψε ως αποτέλεσμα της πολυετούς ενασχόλησής μου με το πρώτο της αυτοδιοίκησης. Σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται να λειτουργεί σε ένα διαφορετικά διαμορφωμένο τοπίο, να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις και δεδομένα και να λειτουργεί σε ένα ιδιαίτερα πολιτικό περιβάλλον. Η πραγματικότητα αυτή αποτελεί εγκρήμωση, ανάδειξη και συστράτευση πολιτικών δυνάμεων του τόπου, ενεργή συμμετοχή αλλά και σκληρή προσπάθεια για την επιτυχία του εγχειρήματος. Είναι όμως γεγονός πως καμία αλλαγή, καμία μεταρρύθμιση σαν αυτή που ενεργείται τώρα με τον τελευταίο νόμο του Καλλικράτη δεν μπορεί να επιτευχθεί, δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα, αν δεν αλλάξει ο άνθρωπος που είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Δηλαδή, αν δεν αλλάξουν αυτοί οι άνθρωποι που θα χρειαστούν να εφαρμόσουν αυτή τη νέα πολιτική. Και όχι απαραίτητα να αλλάξουν οι άνθρωποι σαν πρόσωπα, αλλά να αλλάξουν το μέχρι σήμερα τρόπο σκέψης τους, αντίληψης, νοοτροπίας, διοίκησης, συμπεριφοράς, λειτουργίας και άρχισης της εξουσίας. Ένας στόχος δικός μου λοιπόν είναι να μπορέσουμε να αλλάξουμε όχι τα πρόσωπα αυτά καθ' αυτά, αλλά να αλλάξουμε το μοντέλο, όπως θα σας πω σε λίγο, δεν θα σας κουράσω, το μοντέλο άρχισης της δημοτικής εξουσίας. Δηλαδή να μπορεί η δημοτική εξουσία να λειτουργεί ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι δήμαρχος και ανεξάρτητα από το ποια πρόσωπα θα πλησιώνουν τον Δήμο. Να μπορεί δηλαδή να υπάρχει μια δυνατότητα λειτουργίας του Δήμου ανεξάρτητα από τα πρόσωπα. Μόνο έτσι μπορεί να τα είμαστε. Δεν είναι το καλό παιδί, ο καλός γιατρός, ο καλός δικηγόρος, ο οποίος θα λύσει το πρόβλημα. Κανένας δεν μπορεί από μόνο να λύσει το πρόβλημα του νησιού, αν πραγματικά δεν λειτουργούν οι υπηρεσίες όπως πρέπει να λειτουργήσουν ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο επικεφαλής. Έτσι λοιπόν σήμερα καταθέτουμε μια νέα ενωτική και ιδιαίτερα δυναμική πρόταση που απευθύνεται σε όλους όσους πιστεύουν ότι το κοινό συμφέρον είναι πάνω από το προσωπικό, που πιστεύουν στην προσυλλογική δράση, στις δημοκρατικές διαδικασίες, που ενδιαφέρονται για το σήμερα και το αύριο του τόπου. Σε όλους αυτούς που πιστεύουν ότι επιτέλους ο Δήμος Άδων πρέπει να βρει τη θέση του και να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ξέρω ότι αυτά που θα πιάσω να πούμε την εικόνα, παρακάτω θα τα κάνουμε χρήση αυτού. Σήμερα πιστεύω περισσότερο από ποτέ ότι είναι αναγκαία η πίστη για την υλοποίηση ενός αναπτυξιακού οράματος για την Άδων. Ενός οράματος που θα οθήσει και θα απελευθερώσει όλες τις ζωντανές δυνάμεις του τόπου και θα διασφαλίσει την κοινωνική συμμετοχή. Απαιτείται λοιπόν ένα νέο ξεκίνημα, έτσι όπως λέγεται ο σχεδιασμός μας, με σχέδιο ξεκάθαρες και σαφείς πολιτικές. Με απλά λόγια, όπως έχουμε μάθει να μιλάμε πάντα μεταξύ μας. Ποιες είναι οι προτεραιότητες μας? Προτεραιότητα η καθημερινότητα του πολίτη. Να μπορεί ο Δήμος να κάνει την καθημερινότητα όλων μας καλύτερη. Να έχουμε το απλό πράγμα, τη λάμπα, τον καθαρό το δρόμο, τον καθαρό το ρεύμα. Να έχουμε την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Δήμου. Γενικά η καθημερινότητα να γίνει καλύτερη στο νησί. Μπορεί να γίνει καλύτερη από έτσι όπως είναι σήμερα και έτσι όπως ήταν από τις προηγούμενες χώρες. Μια δεύτερη προτεραιότητα είναι ο πολίτης να είναι στο κέντρο των πραγμάτων. Τι σημαίνει αυτό? Να μπορεί ο πολίτης να μην χρειάζεται 15, 20, 30 μέρες για να βγάλει ένα πιστοποιητικό διαίρεσης. Επειδή υπήρξε ένα λάθος στο συγκεκριμένο πιστοποιητικό όσον αφορά το αν γεννήθηκε στην Αθήνα ή στον Πειραιά. Να μπορεί δηλαδή ο πολίτης να εξυπηρετείται γρήγορα, άμεσα και καλά. Διαφάνεια. Τι σημαίνει? Διαφάνεια είναι αυτό που ο Χρήστος προηγουμένως. Όσον αφορά εμένα, δεν θα το έλεγα, το έχω χρήσει. Διαφάνεια είναι για μένα να μην παίρνω χρήματα από το Δήμο, όσο και αν τον υπηρετώ. Είμαι 31 χρόνια στα κοινά, δεν έχω πάρει μισθό ποτέ, ούτε σαν πρόεδρος, ούτε σαν δήμαρχος, ούτε σαν πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου. Δεν έχω πάρει μισθό και το αφήνω πάντα στο Δήμο. Όμως η διαφάνεια είναι ώρα να είναι στο φως. Όταν λέω δεν έχω πάρει χρήματα γιατί κάποιοι μπορεί να μην διάσουν, έχω πάρει σαν δικηγόρος. Για να αντιμετωπίσω υποθέσεις του Δήμου σαν δικηγόρος, έχω πάρει. Για να υπερασπιστώ παλαιότερους δημάρχους οι οποίοι βρέθηκαν στα δικαστήρια. Αυτές οι υποθέσεις μου τις έχω αναθέσει και η τιμή μου που υπερασπίστηκα τους συγκεκριμένους δημάρχους και τον Δήμο. Να ήμουν στην Ελληνική Ελλάδα και τον Δήμο.
Άρα λοιπόν καταγγίζουμε θέμα διαφάνειας. Όλα καθαρά, όλα στο φως. Ακόμα και για το πιο μικρό έργο, ακόμα και για τις απευθείας αναθέσεις, θα πρέπει να υπάρχει διαγωνισμός άτυπος, γιατί λογικό έργο στην απευθείας ανάθεσης έχουν αρκετή. Να ληφθούν δηλαδή προσφορές και να πάρουν το μικρότερο ποσό. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Δεν είναι κάτι το εξωφρενικό. Έργα λοιπόν με μεγάλα έργα στο νησί, ώστε να βρουν δουλειά τα παιδιά από τις άνδρες. Και τέτοια έργα έχουν σε εξέλιξη και έχουν επαρτώσει. Είναι τα λιμάνια που πολύ σωστά είπε ο Χρήστος. Είναι οι βιολογικοί καθαρισμοί που είναι στο σχέδιο για το Βατσί και τον Γάβριο. Είναι ο χιτή που έχει μπλέξει και πρέπει να ξεμπλέξει και να προχωρήσει. Είναι έργα στα οποία θα δουλέψουν παιδιά από την άνδρο. Θα βγάλουν δουλειές μέσα από τα μεγάλα έργα, τα οποία μεγάλα έργα αυτά είναι και τα μόνα που χρηματοδοτούνται. Θα μου πείτε, ναι, παρά που θα βρει τα λεφτά. Και όμως, αν είχαμε αυτή τη στιγμή τις 5 μελέτες που χρειάζονται για το λιμάνι του Κορφίου, όπως σας πω παρακάτω, εγώ θα σας πω και ποιος θέλει που δεν τις έχουμε. Γιατί δεν είναι ακριβώς που θέλει. Θα σας πω προσωπικά ποιος θέλει που δεν έχουμε τις 5 μελέτες. Δεν θα κρυφθώ από κανέναν σήμερα. Άρα λοιπόν, αν αυτή τη στιγμή είχαμε σε εξέλιξη το λιμάνι του Κορφίου, εκτός από το ότι οι ψαράδες δεν θα έκαναν το άγχος, μην τους πάσουν οι βάρκες τους, δεν θα έκαναν το άγχος τι θα γίνει. Θα είχαμε και παιδιά και ανθρώπους οι οποίοι θα δούλευαν. Θα δούλευαν με την τοπική οικονομία. Μπορεί να μην δούλευαν αντιλόγω. Θα δούλευαν τα μεγαστιά όμως στην Κόρθη. Θα δούλευαν τα διαμερίσματα στην Κόρθη. Θα δούλευαν λοιπόν το Κόρθη αν τα πατέρα ήταν σε εξέλιξη και δεν ήταν υπερχόμενα για κάποια χρόνια. Χρειάζεται λοιπόν ένα νέο ξεκίνημα με ανθρώπους που θα προτάσουν το συμφέρον του τόπου και όχι το δικό τους, που θα αποκαταστήσουν σχέσεις μεταξύ Δήμου και πολιτών και θα παράγουν πολιτικές και όχι στήρα διαχείριση. Που θα φέρουν μια νέα φρέσκα αντίληψη για την αυτοδιοίκηση, που θα επιλύουν προβλήματα και δεν θα δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα. Με ανθρώπους που τα αυτονόητα θα θεωρούν αυτονόητα. Και δεν θα βλέπουμε στα γαλάζια τη γραφειοκρατία για αυτά τα αυτονόητα. Καταλαβαίνετε, σας λέω, όλοι έχετε αντιμετωπίσει τη γραφειοκρατία για μία απλή δουλειά σε αυτήν. Φίλες και φίλοι, οι εκλογές κρίνονται από τα διλήμματα, έλεγαν οι παλιοί αυτοδιοικητικοί, μεταξύ των οποίων και εγώ, ίσως όπως είπε ο Λιτάκης. Είναι ο αρχαιότερος των διοικητικών. Σε αυτές τις εκλογές όμως δεν υπάρχει ένα δίλημα. Και ποιο είναι αυτό. Τι θα λέγαμε με τον Τσίπρα. Ο ενεργεία δήμαρχος, ο ενεργεία έπαρχος και ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών. Και η ταπεινότητά μου. Μέχρι στιγμής οι τρεις έχουν ανακοινώσει, ο δήμαρχος, ο έπαρχος και εγώ από τη Φιλοδέλφεια, αλλά επιθέτω ότι έτσι θα χάνω στον τόπο. Σας ρωτώ λοιπόν. Σας αρέσει αυτή η άνδρος όπως είναι σήμερα, η άνδρος του Δημάρχου, του Επάρχου, του Γενικού Γραμματέα. Μου λες που θα μου πει ότι τους βάζεις όλους ένα να τους βάλει. Δείτε την άνδρο σήμερα, σας αρέσει. Σας αρέσει αυτή η εικόνα της. Αν σας αρέσει, ψηφίστε έναν από τους τρεις. Μην ψηφίστε μας. Απλά. Αν δεν σας αρέσει όμως αυτή η εικόνα, τότε πραγματικά υπάρχουν ευθύνες για αυτούς που διοικούν και όλοι. Και για τον Έπαρχο, και για τον Δήμαρχο, και για τον Γενικό Γραμματέα που θα μπορούσε να κάνει. Συγγνώμη για την έκφραση, παπάδες για την άλλη. Από τη θέση που είχε. Άρα λοιπόν, αν δεν σας αρέσει, τότε δοκιμάστε τη λύση που σήμερα σας προτείνω. Και μια λύση που σας την προτείνουμε, με την ταπεινότητα επιτρέψτε με την έκφραση, που βλέπετε να υπάρχει. Χωρίς πολυτελή φυλάδια. Σήμερα θα περιμένω σήμερα να υπάρχει ένα φυλάδιο έξω πολυτελές με τις έγχρωμες φωτογραφίες των υποψηφίων μας. Με λογάκια από κάτω, με βιογραφικά του καθενός τι έκανε στη ζωή του. Θα περιμένατε να υπήρχε ένα φιλάδι το οποίο θα έλεγε τι θα κάνουμε ή τι κάνουμε μέχρι τώρα. Εμείς λοιπόν τέτοια φιλάδια δεν θα βγάλουμε. Δεν θα βγάλουμε γιατί δεν έχουμε σκοπό να πούμε ούτε να γράψουμε ψεύτικες αποκολλήσεις. Γιατί δεν έχουμε χωρικούς. Και δεν έχουμε για αυτόν τον λόγο και δεσμεύσει κανέναν. Γιατί ό,τι κάνουμε το κάνουμε από την τσέπη μας εμείς που είμαστε στους και είμαστε σε ένα συνοδέλφιο χωρίς εσωτερικούς ανταγωνισμούς, αφού όλοι που θα ακούσετε προηγουμένως, πάλι στη συνέχεια, είμαστε ένα. Για αυτόν τον λόγο, επειδή δεν έχουμε χορηγούς και επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά που κάνουν οι άλλοι, δεν εμφανιζόμαστε και στις δημοσκοπήσεις. Για αυτόν τον λόγο μας δίνουν αυτές τις δημοσκοπήσεις. Για αυτόν τον λόγο το αν θα ψηφίσει κάποιος τον Μπάλα είναι μια αυθόρμητη απάντηση. Το ρωτάνε, θα ψηφίσει τον Σουσούδη, τον Λότσαρη, τον Καπάκη ή τον Γιάννη. Και λέει, είναι και μαζί μας αυτοί οι άνθρωποι που τους έγιναν οι ερωτήσεις, αυθόρμητα θα ψηφίσουν τον Πάλι. Και στη συνέχεια φυσικά βγαίνει ένα ποσοστό το οποίο το βλέπουμε και πλέον. Σήμερα όμως εμφανίζουμε ενώπιον σας το συνδυασμό μας. Μήπως και σταματήσουν να ελπίσουν ότι δεν θα κατέβουν και μήπως και σταματήσουν να ελπίσουν ότι σταματήσαμε. Ένα λοιπόν το δίδυμα στα πέσει.
Αν σας αρέσει η κατάσταση, ψηφίζετε ό,τι έχετε μέχρι τώρα. Αν δεν σας αρέσει, δοκιμάστε με εμάς. Όμως, είναι πολλές οι επιλογές, οι συμμετητές επιλογές. Και αυτές είναι οι επιλογές της σύγκρουσης της ευθύνης με την ευθυνότητα. Της εργατικότητας με την ολοκληρία, του σχεδίου με το εφήμερο, της προοπτικής με την οξοδρόμηση, της δράσης με την αδράνεια, της αποφασιστικότητας με την δυσκαθηκότητα, της σύνδεσης με τη διάλυση. Όλοι σας λένε ότι οι επόμενες εκλογές είναι το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, θα είναι Δημοτικό Συμβούλιο που πρέπει να συνθέσει και αυτό δίκη. Γιατί όποιος είναι να μπει δήμαρχος θα πάρει 7 έως 8 έδρες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε σύνολο 21. Θα πρέπει λοιπόν να συνθέσει. Θα πρέπει να βρει ανθρώπους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο με τους οποίους θα πρέπει να ψηφίσουν τον προϋπολογισμό. Θα πρέπει να πάρει το Δήμο ένα βήμα παρακάτω. Όσον αφορά λοιπόν την ταπεινότητά μου, θα σας πω ότι αυτό το αντιμετωπίζω σήμερα που σας μιλάω. Και το αντιμετωπίζω τα 3 τελευταία χρόνια, όπου πιστεύω ότι έχω καταφέρει και έχω συνθέσει. Εγώ όταν κλήθηκα στο Δημοτικό Συμβούλιο να προεδρεύσω, η πλειοψηφία, δηλαδή ο συνδυασμός του κυρίου Σουσούλη, του Μάκη, μετρούσε 8 συμβούλους. Με εμένα στην εξόδου. 9 με εμένα όμως στην εξόδου. Στους 21. Και ανέλαβα αυτό το ισχυρό καθήκον, αυτό το σοβαρό καθήκον, να συνθέσω. Κατηγορήθηκα από πολλούς ότι παρέμεινα στον Σούτη πέρα τη διαφωνία μου και ότι τέλος πάντων τώρα γιατί πα κόντρα στον Σούτη για την Ελλάδα. Όμως είχα ένα καθήκον τότε. Είχα καθήκον να κρατήσω το Δημοτικό Συμβούλιο ζωντανό και να κρατήσω και το Δήμο ζωντανό. Γιατί θα σας πω και αυτό. Δεν προβλέπονται πρόορες εκλογές δημοτικές. Ο Δήμαρχος έλεγε σίγουρο να έχει το Δημοτικό Συμβούλιο θα εξακολουθήσει να είναι Δήμαρχος. Όμως το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει. Να αποφασίσει για τη δική σας καθημερινότητα. Να αποφασίσει για να έχει προϋπολογισμό που μάθωσε ο Τάκης για να έχει προϋπολογισμό. Εν πάση περιπτώσει, και ανταμείφθηκε όπως ανταμείφθηκε. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε τη χαρά, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 21 συμβούλους, από τους οποίους 8 είναι του κ. Σουσούδη, να έχουμε προϋπολογισμό και μάλιστα προϋπολογισμό την 1η Γενάρη του 19. Προϋπολογισμό που εκτελεί και από την 1η Γενάρη. Ενώ όλοι ξέρετε, γιατί έχετε εμπειρία από τις κοινότητες και από τους Δήμους, ότι πριν τον Απρίλιο δεν είχαμε ποτέ προϋπολογισμό. Άρα, εγώ προσωπικά, και το λέω και επιτρέψτε μου να υπερηφανιστώ, σε αυτό που μου ανατέθηκε, στη σύνθεση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου, έτυχα. Δείτε λοιπόν εσείς αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα σύνθεσης και από κάποιους άλλους. Όμως δεν είναι ότι μπορώ εγώ. Εμείς που θα ακούσετε σε λίγο, ξέρουμε, μπορούμε και θέλουμε. Και θέλω να το σκεφτείτε αυτό. Υπάρχει κάποιος ανάμεσά σας που πιστεύει ότι ένας συνδυασμός που έχει μέσα 4 δικηγόρους όπως θα ακούσετε, ένας συνδυασμός που έχει άνθρωπα και 3 άτομα όπως θα ακούσετε σε λίγο, υπάρχει κανείς από εσάς που πιστεύει ότι δεν ξέρουμε. Ξέρουμε. Υπάρχει κανείς που πιστεύει ότι δεν μπορούμε. Φυσικά μπορούμε και το αποδείξουμε. Ή υπάρχει κανείς που πιστεύει ότι δεν θέλουμε. Σκεφτείτε σας παρακαλώ, μέχρι να πάμε στην επόμενη παράγραφο, αν μπορούν, ξέρουν και θέλουν και οι άλλοι συνδυασμοί. Το δικό μας αποτύπωμα θέλουμε να είναι ένα αποτύπωμα δημιουργίας. Έτσι λοιπόν για εκλογές, 26 Μαΐου του 2019 είναι ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα. Σήμερα, εδώ από το Κόρφη, κάνουμε το επίσημο ξεκίνημα της προσπάθειάς μας, έχοντας ήδη παρουσιάσει το όνομα και το τοπότυπο του συνδυασμού μας, τα οποία το βλέπετε, και σταδιακά, μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, εξειδικεύουμε τις θέσεις μας για όλα τα θέματα που απασχολούν την άλλη. Κυρίως όμως παρουσιάζουμε το όραμά μας για την πόλη και το Δήμο. Η Άνδρος είναι ο τόπος μας. Είμαστε αντιλότητες. Όλοι μας. Εδώ γεννηθήκαμε, εδώ μεγαλώσαμε, εδώ μάθαμε τα πρώτα πράγματα, εδώ κάναμε οικογένεια, εδώ μεγάλωσαν τα παιδιά μας, εδώ σπούδασαν τα παιδιά μας, εδώ ζούμε για να πνέουμε καθημερινά. Τον αγαπάμε αυτό το τόπο. Γι' αυτό κάνουμε αυτό το οποίο κάνουμε. Τον αγαπάμε και πονάμε όταν αντιμετωπίσουμε προβλήματα και χαιρόμαστε όταν καταγράφει επιτυχίες. Έτσι λοιπόν ο συνδυασμός μας, αγαπητοί φίλες και φίλοι, είναι πολυσυλλεκτικός και ανεξάρτητος. Και ας πούμε λίγο στο δημοσιογραφικό ζήτημα. Εμείς όπως έχετε μάθει, δεν κατεβάζουμε πουθενά σε καμία περιοχή της Άνδρου τοπικό συμβούλιο. Αυτό είναι μια επιλογή μας την οποία την έχουμε αναλύσει, γιατί δεν θέλουμε να κατέβουμε σε ένα προβλήμα σε μια κοινότητα 5 άνθρωποι επειδή εγώ αποφάσισα ότι για πρόεδρος κάνει ο Σταύρος, επειδή κάποιος άλλος αποφάσισε ότι για πρόεδρος κάνει ο Γιαννούλης και έτσι να βρεθούμε σε ένα χωριό με 5 ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν από μια σημεία ο καθένας και άλλους τόσους συμβούλους ή παραπάνω, τοπικούς συμβούλους και ένα ολόκληρο χωριό να είναι σε μια αντιπαλότητα για τον πρόεδρο. Εμείς λοιπόν δεν μετέχουμε σε αυτό.
εμείς θα αφήσουμε κάθε κοινότητα και κάθε χωριό να αποφασίσει ποιος είναι ο άξιος για να γίνει πρόεδρος. Όμως, προσέξτε, επειδή υπάρχει ένα ζήτημα με το αν οι υποψήφοι είναι 30, 40, 50, 60, 70, 80, 102, θα σας πω κάτι. Ο συνδυασμός αποτελείται, ο δημοτικός συνδυασμός, από 21 ελάχιστα που εμείς σήμερα θα εμφανιστούμε, έως 31 μέγιστα. Δεν θα υπάρχει ψηφοδέλτιο, ούτε με 33, ούτε με 35, ούτε με 4. Σας εμφανίζουν στη σκηνή και τους τοπικούς συμβούλους. Όμως είναι εντελώς άλλες εκλογές. Δηλαδή, όταν πάτε στην Κιάλη, θα σας δώσουν το ψηφοδέλτιο για να ψηφίσετε για τον πρόεδρο του χωριού και για τους συμβούλους. Θα μπείτε σε μια Κιάλη, δεν θα υπάρχει εκεί ούτε σουσούδες, ούτε μπάλας, ούτε λότσαρες, ούτε καπάκες. Θα είναι ο συνδυασμός του τοπικού συμβούλου. Θα είναι ο συνδυασμός του Θωμά και ο συνδυασμός ο ανεξάρτητος. Θα είναι ο συνδυασμός του Σουσούδη στην Καπαριά και ο ανεξάρτητος συνδυασμός του φίλου μου του Νίκου του Μανέτα. Θα ψηφίσετε εκεί τον συγγενή σας, τον φίλο σας, τον άξιο, αυτό που θέλετε να βγει. Ανεξάρτητα αν έχει τη σημαία, φέρει τη σημαία, δεν φέρει κάποιο συνδυασμό. Βγαίνοντας από την κάρτα, από την κάρτα, από την τελειώντας από την υποχρέωση του Γιάννη. Θα πάρετε άλλα ψηφοδέλτια. Τα οποία θα είναι για το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Και εκεί λοιπόν δεν υπάρχει ο φίλος σας, ο συγγενής σας, ο άξιος που κατεβαίνει για το τοπικό συμβούλιο. Εκεί υπάρχουν τα 21 άτομα του κορμού του Μπάλα, τα 21 άτομα του κορμού του Σουσούδη, τα 21 άτομα του κορμού του Κουλατσέ. Εγώ λοιπόν σας παρακαλώ τότε να κοιτάξετε ποιος είναι ο δημοτικός συνδυασμός που μπορεί να προσφέρει την άλλη μέρα στο Δήμο και ποιος από αυτούς τους δημοτικούς συμβούλους και το Δήμαρχο μπορεί, θέλει και ξέρει. Πιστεύουμε λοιπόν στο δίκαιο του Δημότη και αυτό θα υπηρετήσουμε χωρίς κομματικές επιλογές, ανεξάρτητα από ανήκει, τι επάγγελμα κάνει, τι ηλικία έχει, τι μόρφωση και τι επάγγελμα. Αυτά θα σου τα πούμε. Έχουμε ένα συνδυασμό όπου ο πιο φθαρμένος από όλους είμαι εγώ. Εγώ είμαι 31 μήνες. Ένα συνδυασμό λοιπόν που αποτελείται από νέους ανθρώπους, από άφθαρμους ανθρώπους, και ένα συνδυασμό που θέλει να ανοίξει έναν δρόμο για τα νέα παιδιά. Γιατί η επόμενη φουρνιά θα είναι κάποια νέα παιδιά που ήδη είναι στο συνδυασμό και κάποια άλλα νέα παιδιά επιστήμονες, εργάτες από το νησί μας που θα πρέπει να βρουν μια μαγιά, κάτι έτοιμο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό είναι ο στόχος. Ο στόχος τώρα στα γεράματα, πιστέψτε με, δεν είναι να ακούω δημότης. Επί 31 χρόνια στα κοινά, η τελευταία μου επιθυμία είναι να ακούω δημότης. Και πραγματικά σε αυτές τις εκλογές, γι' αυτό έχω την άδεια καρέκλα μπροστά, εκεί σε αυτές τις εκλογές μου λείπει πολύ ο πατέρας μου. Και δεν το λέω για να σας συγκινήσω. Μου λείπει ο πατέρας μου, γιατί είναι οι πρώτες εκλογές που κάνω χωρίς να είμαι στη ζωή. Είναι οι πρώτες εκλογές που κάνω χωρίς να μου δίνει κουράγιο ο πατέρας. Και γι' αυτό κράτησα αυτή τη θέση μπροστά, γιατί είναι ότι κάποιος δεν ήθελε να κάτσει. Και πραγματικά σκέφτηκα πολλές φορές τώρα ότι δεν έχει καμία αξία το να ξανασχοληθώ χωρίς αυτό σε αυτές τις εκλογές. Συμπατριώτες και συμπατριώτησες, η έλλειψη οράματος, η προχειρότητα, η διαφάνεια, η έλλειψη πρωτοβουλειών, η έλλειψη κατασκευής μεγάλων έργων, σε συνδυασμό με το γενικότερο οικονομικό κλίμα, έχουν δημιουργήσει οικονομικό μαρασμό στο νησί, όξυνση των κοινωνικών προβλημάτων, διάβρωση των νησιών και των αρχών και μια παθητική αποδοχή των πάντων. Δεχόμαστε ότι όλα έτσι είναι και έτσι πρέπει να είναι. Είναι απλό, δεν αλλάζει τίποτα. Έτσι είναι. Κατάφερα και ξεκίνησε τη γυναίκα μου. Δεν έχουμε σκοπό λοιπόν να μηδενίσουμε το έργο και την προσφορά κανενός. Ό,τι μπόρεσε να δώσει κάθε προηγούμενη αρχή δημοτική, ό,τι μπόρεσε να δώσει κάθε προηγούμενο δήμαρχο, ό,τι μπόρεσε να δώσει κάθε προηγούμενο έπαρχο, το έδωσε. Αυτό μπορούσε, αυτό έδωσε. Δεν θα κρίνω εγώ αν μπορούσε περισσότερο. Αν με ρωτήσετε, πιστεύω ναι. Μπορούσαν όλοι να δώσουν κάτι περισσότερο. Και αυτό είναι ο στόχο του δικό μα. Να δώσουμε κάτι περισσότερο από ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα στον κόσμο. Αλλά σα ξαναλέω, δεν μηδενίζουμε το έργο κανένα. Αυτό μπορούσαν οι άνθρωποι να προσφέρουν αυτό πρόσωπο. Δεν θα υποσχεθούμε εκ του λόγου τούτου τίποτα περισσότερο από αυτά που μπορούμε να κάνουμε και που είμαστε έτοιμοι να κάνουμε άμεσα. Ποια είναι αυτά? Να πούμε και λίγο στην ουσία. Έχουμε αντιμετωπίσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο Σινετή, στο Μητροφόρ, στο Κόρθι, από τα άγρια παραγωγικά ζώα. Δηλαδή τα άγρια, προσέξτε, γιατί μπορεί να γίνει μια πολύ μεγάλη παρεξήγηση. Και το τελευταίο δεν είναι ακριβώς αδέσποτο. Θα το πω όσο πιο απλά γίνεται για να το καταλάβουμε όλοι. Δεν μιλάω για τα ζώα ελεύθερα. Δεν μιλάω για τα ζώα που τα έχει να τσουπάνει σε ελεύθερα κοινό. Μιλάω για τα άγρια, αυτά τα οποία έχουν πει
από τους τσοπάλιδες, έχουν καταστεί άγρια στο βουνό και μπαίνουν στα μπέλια σας, καταστρέφουν οι κάμπι. Ξέρουν πολύ καλά πού απευθυνόμαστε. Εμείς λοιπόν το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε μόλις βγούμε, αλλά και αν δεν βγούμε, και είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, το πρώτο πράγμα που θα επιβάλλουμε στο Δήμαρχο να το κάνει, γιατί σας το ξαναλέω, δεν είναι οι εκλογές του 14, δεν είναι οι εκλογές του 10, είναι οι εκλογές του 19, που σε κάθε περίπτωση εμείς σήμερα που συμπροσιαζόμαστε, θα έχουμε τη δύναμη αύριο, αν εσείς μας τη δώσετε, να επιβάλλουμε πράγματα στο Δήμαρχο, γιατί χωρίς εμάς δεν θα μπορεί να διοικήσει. Χωρίς εμάς δεν θα έχει διοικήσει. Ακόμα λοιπόν και αν δεν βγούμε, θα επιβάλλουμε στον Δήμαρχο να πάρει τη συγκεκριμένη απόφαση Δημάρχου, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 17, παράγραφος 4 του νόμου 4056 του 12, που έχω εδώ και όποιον έχει βιβλία. Θα συστήσουμε λοιπόν, θα ιδρύσουμε λοιπόν και θα λειτουργήσουμε την κτηνοτροφική εκμετάλλευση σε συνεργασία με φυσικά πρόσωπα, με εσάς τους κτηνοτρόφους της κάθε περιοχής, αφού πρώτα χορηγηθεί ειδικός κωδικός εκμετάλλευσης από την κτηνοτροφική υπηρεσία της περιφέρειας. Θα συγκροτήσουμε συλλογία για την περισυλλογή των άγριων παραγωγικών ζώων, όπου υπεύθυνος θα είναι ο πρόεδρος του κάθε χωριού με 3 κομμάτων και τη συγκρότηση τριμερούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αποτελούμενο από το κοινείο του Δήμου, εκπρόσωπο των κτηνοτρόφων και εκπρόσωπο των κτηνοπολών. Είναι τριμερής επιτροπή. Τι θα κάνουμε αυτές τις επιτροπές? Μετά από αυτές τις επιτροπές, και προσπαθώ να σου το πω όσο δυνατόν πιο καλυμμένα, μετά από αυτές τις επιτροπές επιτρέπεται η εκποίηση των ζώων αυτών, των άγριων, η σφαγή τους, αλλά και η επιστροφή των άγριων ζώων που θα διαπιστωθεί ότι έφυγαν από κάποιο κομμάτι. Η επιστροφή στον ιδιωτή τους. Αν δεν γίνουν αυτές οι τρεις επιτροπές, που συστήνω εδώ ξαναλέω με μία από βασική μάρκα, τότε θα εξακολουθούν τα άγρια να ταλαιπωρούν όλους σας και θα κινδυνεύει όποιος από εσάς έχει μια καραμπίνα και το βαράκι του σκοτώνει να πάει φυλακή. Αν γίνουν αυτά, να ξέρω ότι θα εκλείψει απόλυτα το πρόβλημα. Όχι με λόγια θα το λύσουμε όταν δούμε, εμείς θα λέμε πώς θα το λύσουμε και ποιο θα είναι το μέτρο. Ποια είναι η συνέχεια? Η συνέχεια είναι ότι επιτρέπεται με αυτές τις επιτροπές ακόμα και η σφαγή των ζώων αυτών. Και ακόμα και η εκποίηση του κρέατος αυτού, όχι η εκποίηση, η παραχώρηση του κρέατος των ζώων αυτών σε κληροτομία, σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Υπάρχει μια ολόκληρη πατέντα η οποία την εφάρμοσε ο Δήμος Λευκάδας, την ανακαλύψαμε στην Αμερική. Δεν ήρθαμε τώρα να σου πούμε, ήρθε ο Πάρας να σπίτι, θα κάνει. Το ανακάλυψα, έχει εφαρμοστεί. Και σας έχουμε και τον νόμο εδώ, όποιος επιβάλλει, όποιος του νομίζει ότι είναι γελάει και ότι μην μπορεί να λέμε παραμύθια εξέλιξη. Το δεύτερο μέτρο το οποίο άμεσα θα πάρουμε είναι ο σμίγος του Δημότη. Ο σμίγος του Δημότη προβλέπεται από τον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά προβλέπεται για δήμους οι οποίοι έχουν ένα πληθυσμό και πάνω. Ένα συγκεκριμένο αριθμό και πάνω. Εμείς λοιπόν είμαστε αποφασισμένοι να ιδρύσουμε το συνήγορο του Δημότη και εδώ ακόμα και αν δεν επιβάλλεται. Δεν επιβάλλεται, επιτρέπεται όμως. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όποιος έχει πρόβλημα με το Δήμο θα έχει δωρεάν νομικές συμβουλές για το πώς θα αντιμετωπίσει το πρόβλημά του με το Δήμο. Από το συνήγορο του Δημότη. Και αν μας πείτε πού θα βρούμε ένα τέτοιο δικηγόρο, σας λέω ότι εμείς μόνος στο διαδρόμο μας έχουμε 3 δικηγόρους υποψήφιους, έχουμε και 2 δικηγόρους στην νεολαία του συνδυασμού μας. Αλλά τέλος πάντων, δικηγόρο θα βρούμε για να κάνει αυτή τη δουλειά, μην είμαστε. Πάμε στο Κόρθι. Και σε υποτελειώτη με το Κόρθι. Στο Κόρθι λοιπόν έχουμε την ολοκλήρωση του πολυεθνικού σχεδιασμού και την υλοποίηση του σχεδίου 34 που λέγεται την περιοχή πίσω από το Μονέο και αφορά τη διάνοιξη του Όρου. Ο βιολογικός καθαρισμός είναι ένα βιολογικός καθαρισμός του Κορθίου και όχι η χωματερή ή η αποδέχτηση κλιματολάσπης όλου του Κορθίου, όλου τη άλλου. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η κατάσταση και να έρχονται ανεξέλεγκτα να αδειάζουν όλοι και να υπάρχει αυτό το οποίο γίνεται στον Κόρθο. Μαθαίνω ότι γίνεται. Αλλά πάμε στα δύσκολα, πάμε στη φωτιά. Πάμε να βάλουμε τα χέρια μας στη φωτιά, να βγάλουμε την πατάτα από τη φωτιά. Λιμάνι Κορθίου. Σήμερα και μια συνάντηση στην οποία δεν πήγα. Και δεν πήγα επειδή ξέρω ότι θα πούνε αυτά που είπαν. Γιατί πραγματικά θέλω να το ξέρετε. Ελάχιστοι ξέρουν. Δεν ήρθα εδώ να σας κάνω τον έξυπνο, αλλά ελάχιστοι ξέρουν. Όλα αυτά που είπε ο Υπουργός δείχνει ότι δεν ξέρει. Τι σημαίνει με το λιμάνι Κορθίου? Όλοι θα σας βγάλω μία φωτογραφία. Κάποιος μπήκε και μέσα στο καΐκι του φράγκου και είπε ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε μόλις πούμε είναι να φτιάξουμε αυτό το λιμάνι. Έτσι δεν φτιάχνουμε το λιμάνι. Εμείς θα σας πούμε πώς μπορεί να γίνει.
Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει εκτελεστεί το 30% του έργου. Ο ανάδοχος έχει κηρυχθεί έκδοτος από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Και η επιβλέπουσα αρχή του έργου είναι η περιφέρεια. Η επιβλέπουσα αρχή του έργου είναι ο έδαφος. Δεν είναι ο δημάρχος. Υπάρχει υπόλοιπο χρημάτων. Και συνέβη το μοιραίο. Εφόσον κηρύχθηκε έκδοτος του εργολάβος, έλυσε με μελέτη. Δεν είναι λοιπόν ακριβώς ότι ο Δήμος πρέπει να κάνει τις μελέτες. Όχι. Η τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας πρέπει να κάνει τις μελέτες. Και εφόσον έριξε οι μελέτες, έπρεπε το επαρχείο να κινήσει τη διαδικασία να ζητήσει από τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας να κάνουν τις μελέτες, τις πέντε μελέτες που είναι. Πέντε δηλαδή. Και να του απαντήσει η περιφέρεια, γιατί αυτή η απάντηση θα έπαιρνε, ότι εμείς δεν έχουμε τη στελέχωση, δεν έχουμε τη δυνατότητα, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτές τις μελέτες. Και τότε, πίσω από αυτό το έγγραφο, ανατίθεται οι μελέτες αυτές στο λιμενικό ταμείο. Τις αναθέτει το λιμενικό ταμείο, που εδώ που τα λέμε είναι και το μόνο που μπορεί να έχει χρήματα. Αυτή είναι η διαδικασία. Δεν έγινε τίποτα. Και δεν έγινε τίποτα από ανθρώπους που έρχονται εδώ στο πόρτι και λένε ότι ισχυριζόμαστε ότι εδώ θα έχουμε τη δύναμή μας. Εδώ, στα Ειδόνια, στην πίσω μεριά, είμαστε πρώτοι. Θα πάρουμε δύο συμβούλους. Αυτή φταίνει όμως. Αυτή φταίνει για το λιμάνι. Δεν φταίει ο Δήμαρχος. Πάμε παρακάτω. Χρειάζεται λοιπόν άμεσα νέα μελέτη ή επικαιροποίηση της παλιάς μελέτης. Αυτή την πρόταση κάνουμε εμείς. Επικαιροποίηση της παλιάς μελέτης για να κερδιθεί χρόνος. Και τη νέα μελέτη μας πάει πολλά χρόνια πίσω. Θέλει επικαιροποίηση της άλλης μελέτης των λιμενικών έργων και τέλος χρηματοδότηση. Όσο και να ακούγεται περίεργο, η χρηματοδότηση είναι το πιο απλό πράγμα. Η χρηματοδότηση είναι το μόνο εύκολο. Γιατί μόνο αυτά τα έργα που έχουν σχέση με το περιβάλλον χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το περιβόητο πράσινο ταμείο που όλοι μας πληρώνουμε. Είτε με τα πρόστιμα για τις πέρκολες, είτε με τις καθημερινές ποινές, είτε. Υπάρχουν λοιπόν πολιτικές ευθύνες γι' αυτό, υπάρχουν. Και υπάρχουν από την αδράνεια του υπεύθυνου που δεν προχώρησε τις μελέτες, δεν κίνησε τη διαδικασία, δεν πήρε τις απαραίτητες απαντήσεις, δεν έκανε την πάσα για να προχωρήσει η διαδικασία του λιμανιού. Δεν σας λέω ότι μπορούσε να γίνει το λιμάνι σαν τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν είναι δυνατόν σήμερα να μην έχουμε μία από τις τρεις μελέτες. Δεν μπορεί να μην έχουμε τη μελέτη του λιμενικού, δεν μπορεί να μην έχουμε τη γενική μελέτη του έργου. Έχουμε μηχανικούς ανάμεσά μας που μπορούν να σας βεβαιώσουν για αυτά. Και να λέμε, α, το λιμάνι δεν προχώρησε. Πρέπει να ξέρεις πώς θα το προχωρήσεις. Γι' αυτό σας ξαναλέω. Εμείς και ξέρουμε και μπορούμε και θέλουμε. Και γι' αυτό ζητάμε την ψήφο σας. Κάποιοι άλλοι νομίζουν ότι ξέρουν, θέλουν και ίσως να μην μπορούν. Και αυτοί οι άλλοι είναι παντοδύναμοι στον κόσμο. Υπάρχουν λοιπόν ευθύνες. Τώρα, αν εσείς θέλετε να τις πείσετε τους υπεύθυνους, μπορείτε να τους πείσετε. Μεγάλα έργα λοιπόν για δουλειές για τους νέους για να φύγουν από το νησί μας. Σας το είπα και προηγουμένως. Όσον αφορά το Κόρφη, νομίζω ότι το λιμάνι είναι μια προτεραιότητα που πρέπει να γίνει, αλλά να γίνει με τον τρόπο που σας είπα. Δεν σας υπόσχομαι εγώ ότι σε 4 χρόνια θα έχετε λιμάνι. Αλλά σε 4 χρόνια θα έχετε όλες τις μελέτες και θα δουλεύει το λιμάνι. Δεν θα έχει τελειώσει το λιμάνι. Δεν τελειώνει το πράγμα έτσι. Γιατί υπάρχουν εκτόσεις εργολάβων, υπάρχουν όπως και εδώ που είμαστε τώρα. Ξέρετε πολύ καλά ότι η μελέτη ήταν άλλη. Ο εργολάβος πέθανε. Έγινε ιστορία ολόκληρη και στο τέλος κάνανε κάποιοι τα εγγένεια, κάνανε κορδέλες σε ένα κτίριο το οποίο έγινε έτσι όπως έγινε και είναι πάρα πολύ καλό, αλλά θα μπορούσε να είναι καλύτερο και σύμφωνα με την αρχική μελέτη που δεν έγινε. Και στο τέλος κόπηκαν κορδέλες, επειδή και αυτό το έργο κάποιοι το ξεπρόκαλαν από τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Πάμε σε ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Το Πανεπιστήμιο στην πίσω μεριά. Το Πανεπιστημιακό Τμήμα, τέλος πάντων, από το Μουστάκι. Ένα υπέροχο κτίριο που μπαίνει ανεκμετάλλευτο. Και εδώ έγινε. Και μπαίνουν ερωτήματα. Εγώ θα βάλω μόνο ερωτήματα γιατί. Και πιστεύω ότι Τετάρτη που θα έρθει την κύριο Σαββατοκύριακο εδώ να τα απαντήσει. Τι έγινε με τον τελευταίο λογαριασμό πιστοποίησης και η τεχνική υπηρεσία του Πανεπιστημίου. Πώς έγινε αυτό το κτίριο, το οποίο είναι μεν υπέροχο, αλλά και πώς ξοφλήθηκε χωρίς να υπάρχει σύμβαση με το Πανεπιστήμιο και βεβαιότητα ότι θα λειτουργήσει ένα πανεπιστημιακό τμήμα. Κάναμε ένα κτίριο. Είπαμε θα γίνει πανεπιστήμιο. Υπήρχε σύμβαση με το πανεπιστήμιο. Υπήρχε με το πανεπιστήμιο η σύμβαση που θα λέει ότι μόλις τελειώσετε εμείς φέρνουμε το μεταπτυχιακό. Εδώ. Όχι.
γίνει τώρα το κτίριο αυτό. Και βάζω και το τελευταίο ερώτημα. Τι θα γίνει το κτίριο αυτό όταν η θέληση του διαθέτει, η θέληση του Μουστάκα είναι να γίνουν μόνο σχολιά. Εμείς μπορεί να έχουμε χίλιες ιδέες και έχω ακούσει πολλές και από τον Αντώνη τον Προύση εδώ, τον Μισοποριανό σας, και από τον Σταύρο και από τα παιδιά τα άλλα. Όμως μας δεσμεύει η βούληση του διαθέτει. Μόνο σχολιά. Κάναμε ένα κτίριο λοιπόν για να γίνει σχολείο, χωρίς να είμαστε σίγουροι και χωρίς να έχουμε τη διαβεβαίωση ότι το σχολείο αυτό μπορεί να λειτουργήσει. Και τώρα έχουμε ένα κτίριο που κάθεται και που πρέπει κάποιος να λύσει αυτή τη σπαζοκεφαλιά. Και αλήθεια από αυτό. Αυτή τη σπαζοκεφαλιά μπορεί να τη λύσουν αυτοί που τη δημιούργησαν. Όχι. Γι' αυτόν τον λόγο είμαστε εδώ ενώπιόν σας και σας λέμε ότι δεν έχουμε κανένα μαγικό ραβδάκι. Κανένα. Αλλά θα προσπαθήσουμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και δημιουργήθηκαν από λάθη, από αδράνεια, από άγνοια, από χίλια άλλα πράγματα. Και ξέρετε κάτι. Δεν ψηφίζουμε για το καλό παιδί. Δεν ψηφίζουμε στις εκλογές ποιος είναι το καλό παιδί και ποιος είναι το κακό. Σε αυτή την περίπτωση εγώ θα είμαι το κακό. Δεν έχω καμία πιθανότητα. Δεν ψηφίζουμε για το καλό παιδί. Για το καλό παιδί το παίρνουμε και πάμε και πίνουμε πέντε κρασιά. Κάνουμε παρέα, κάνουμε βεγγέρες, κάνουμε κυροσπάγια. Όταν όμως είναι η ώρα να ψηφίσουμε για δήμαρχο και δημοτικούς συμβούλους, τότε πρέπει να λύσουμε, να ψηφίσουμε αυτούς που μπορούν να λύσουν τα προβλήματα και όχι να τα παρατηρούν. Ή ακόμα χειρότερα να δημιουργούν περισσότερα προβλήματα. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω και το τελευταίο. Ότι εμείς απαράταξε αυτό το σημερινό τερματωμένο, μίζερο και σκοτεινό περιβάλλον φιλοδοξούμε να το επαναφέρουμε με την πολιτική και να το διορθώσουμε. Έχοντας σαν όπλα, όχι πολιτικούς, όχι ανθρώπους που θα μας στηρίξουν οικονομικά για να σας κάνουν εφέ, αλλά έχοντας σαν όπλα μας μόνο το όραμα, τα νιάτα που υπάρχουν σε αυτό το ψηφοδέλτιο, τη διαφάνεια που σας είπα προηγουμένως, την ισονομία των πολιτών, τη συμμετοχή των πολιτών και την λογοδοσία. Και όταν λέω συμμετοχή των πολιτών, ένας από τους πρώτους στόχους μας είναι να λειτουργήσει γραφείο ετεροδημοτών στην Αθήνα, ούτως ώστε οι ετεροδημότες εκεί που είναι ένα πολύ ζωντανό κομμάτι αυτής εδώ, του νησιού, να μπορέσει με τις ιδέες του, με τη συμμετοχή του, να προσφέρει ιδέες και λύσεις για αυτό. Να λειτουργήσει μόνο με ένα γραφείο ετεροδημότες στην Αθήνα. Δεν είναι τίποτα αυτά. Κλείνοντας, καλό όλους εσάς που συμμερίζεστε ως τις ανησυχίες μας. Ανεξαρτήτως κομματικών αποχρώσεων και ιδεολογίας, να στηρίξετε την παράταξή μας σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και ενδιαναγόνοντας και άλλο το εξωτερικό μας, γιατί όπως σας είπα, είμαστε στο 21 και μπορούμε να πάμε μέχρι το 31, αλλά και έτσι κατεβαίνουμε, και να δώσουμε μαζί τον αγώνα με δύναμη και συνέπεια για ένα δήμο αισιοδοξίας, δημιουργίας και προοπτικής. Καλό λοιπόν αυτή τη στιγμή να σας ανακοινώσω το ψηφοδέλτιο. Κατά απόλυτα αλφαβητική σειρά. Πρώτος λοιπόν, ο Ιωάννης Μαζακίδης του Γεωργίου. Γιάννη. Κάτσε, κάτσε, Γιάννη, μισκόρ, δεν μιλάμε, δεν χρειάζεται να κάνω. Δεν χρειάζεται να κάνουμε στα ρελέμεις, απλά να συμφωνώ. Ο Γιανακός ο Θεόδωρος του Βασιλείου. Ο Γλυνός ο Σταύρος ο Συντοπίτσας που υποφέρει. Ο Γρηγόρας ο Φίλιππος του Ιωάννη, εμείς δεν τους παίρνουμε όλους, να γεμίσουμε την έψη. Ο Γρηγόρας ο Φίλιππος του Ιωάννη από το Βαρυπιτάκι. Ο Ζανάκης ο Γιώργος του Μινά. Ο Ζερβός ο Σεβαστιανός του Νικολάου. Δεν είναι για ψήμα, είναι σημαντικό. Ο Κατσιλίβας ο Γιάννης του Αλεξάνδρου. Η Κεσαριανοπούλη η Κατερίνα. Η Κορκίνου η Μαρία που είχε το Μερόλια, η οποία δεν είναι θυμασία. Η Κουμαριανού η Ειρήνη του Νικολάου, που είναι το πρώτο που δεν είναι. Ο Κρούσης Παλιάρος ο Αντώνιος του Δημητρίου. Η Κωνσταντή Φραντσέσκα του Αγγέλου. Η Μαρδουλά Ελένη Δημητρίου που δεν είναι εδώ η Χωριανή σας. Ο Μαρδαμές ο Κουκλιάδης του Ανδρέα. Η Μιχαήλ Λαμπρινή Μπρίνα του Δημητρίου. Ο
Ο Πασαντής ο Κωνσταντίνος του Λεωνίδα δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή, είναι ο Χάρης εδώ. Είναι ο Χάρης του Παρισαντός, θα έρθει εδώ στη συνέχεια. Ο που είναι στο Ρότερο. Είναι στο Ρότερο. Ο Κώστας Κωνσταντής, πού είναι στο Ρότερο. Όχι, δεν είναι στο Ρότερο. Κατερατώνει. Ο Βουλμέτης, ο Ιωάννης του Νικολάου. Ο Πολίτης ο Αθανάσιος του Νικολάου από τη... από... την Κατάγγελο, που δεν είναι αξί. Υπομόνη Φέδρα Νίκη του Βασιλείου, του Βασίλη Κόνη, η οποία εγώ μου είδε στο τέλος του Σουκά. Ο Βασίλη. Και 21ος και τελευταίος προς το παρόν, ο Γιάννης ο Σακιάτης από το Άνω Γάμπιο. Εδώ είμαστε. Αυτοί λοιπόν είμαστε. Ελπίζω μέχρι τις εκλογές, μέχρι την ημέρα των εκλογών, το ψηφοδέλτιο μας να διαρκεστεί και άλλο. Να έρθουν άτομα τα οποία μπορούν να προσφέρουν και αυτά στην συλλογική προσπάθεια. Γιατί εμείς οι αντιλότες και αξίζουμε και μπορούμε καλύτερα. Και όλες και όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία του τόπου και να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα. Τώρα, αν σας αρέσει το ψηφοδέλτιο, θα το πείτε μεταξύ σας. Εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή και αν θα μας αντέξει το σκηνή θα φανεί στο χειροκρότημα.